Καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στην εκπομπή Προσωπικότητες. Τον Ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη έχουμε φιλοξενούμενο για απόψε και θα μιλήσουμε για ωραία πράγματα για την Ευρώπη αλλά και για τον ίδιο. Καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε. Καλησπέρα κύριε Βουλή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας που είσαστε εδώ, γιατί εμείς θέλουμε να μαθαίνουμε για την Ευρώπη, θέλουμε να μαθαίνουμε τι κάνει η Ευρώπη για μας και πόσο ίσως πολλές φορές μας υποχρεώνει η Ευρώπη να κάνουμε πράγματα για να γίνουμε εμείς καλύτεροι. Για να μείνουμε καλύτεροι πρέπει να το θέλουμε. Η αλήθεια είναι ότι μας έχει οδηγήσει η Ευρώπη σε πολλά πράγματα να γίνουμε καλύτεροι. Και ο καθένας μας πρέπει, παρόλα τα παράπονα, τα δικαιολογημένα που έχουμε κατά καιρούς από την Ευρώπη, κατά κύριο λόγο για το Κυπριακό, εκεί είναι, που θα το δούμε αργότερα αν είναι στη συζήτηση μας, οι αδυναμίες της Ευρώπης για κοινή εξωτερική πολιτική και από εκεί πηγάζουν τα προβλήματα στα οποία εμείς δεν μπορούμε να νιώθουμε ότι έχουμε ένα αποκούμπι για να φτάσουμε στη επίλυση του Κυπριακού. Κατά τα άλλα, στην καθημερινότητα η Ευρώπη έχει αλλάξει άρδην τη ζωή μας και η νεαρότερη πορεία μην το θυμούνται, εμείς λίγο μεγαλύτεροι, μόνο να συγκρίνουμε η προστασία του καταναλωτή, η προστασία του περιβάλλοντος, τα έργα τα οποία έχουν γίνει από ευρωπαϊκά κονδύλια, οι διάφορες οδηγίες και κανονισμοί που ψηφίζονται για καλύτερη ποιότητα ζωής από το Α μέχρι το ωμέγα εξαντλητικά. Πολλές φορές όμως μας υποχρεώνει η Ευρώπη στα να ακολουθήσουμε κάποια πράγματα. Καλά, είναι... καλά κάνει μπορεί καλά να κάνει. Πω. Ναι. Δεν δείξαμε ότι από μόνοι μας μπορούμε να κάνουμε τομές και αλλαγές για να υποφεληθεί ο πολίτης. Το επίκεντρο είναι ο πολίτης. Και νιώθω περήφανος το ότι θητεύω μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναν όργανο, το πιο δημοκρατικό όργανο από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, άμεσης δημοκρατίας, εκλέγεται από τους ίδιους τους πολίτες. Στο επίκεντρο είναι ο πολίτης από το πρωί που θα ξυπνήσει μέχρι το βράδυ που θα κοιμηθεί με τα προβλήματα του, με τις προτεραιότητες του, προστασίες τα εργασιακά, όλα αυτά τα οποία ρυθμίζουμε καθημερινά. Θα τα πούμε όμως και στη συνέχεια και θα δούμε που μιλούσατε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη ζωή σας στις Βρυξέλλες. Όμως, ο Δημήτρης Παπαδάκης γεννήθηκε στην Αμόχωστο. Άλιστα. Παρουσιώτης. Γεννήθηκα, φύγαμε από την Αμόχωστο. Μας έδιωξα στα 8 μας χρόνια. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι είμαι Λεμεσανός γιατί μεγάλωσα στη Λεμεσό. Οι πλήστοι φίλοι μου, συμμαθητές μου, παιδικοί μου φίλοι είναι εδώ. Η οικογένεια μου είναι εδώ, έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκυριακό στη Λεμεσό από τη Λευκοσία. Εντάξει, δεν είναι εύκολο πράγμα για εμάς που βιώσαμε την εισβολή, βιώσαμε το ξεριζωμό, δεν είναι ότι πιο εύκολο πράγμα. Είναι εκεί και είναι μια μόνιμη πληγή. Πώς το εξηγείτε στους συναδέλφους σας ευρωβουλευτές αυτό το πράγμα ότι στα 8 σας χρόνια σας διώξανε από το σπίτι σας, δεν μπορείτε να πάτε σε ένα ευρωπαϊκό έδαφος κτλ. Το αντιλαμβάνονται αυτό το πράγμα? Ξέρετε, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Έχουν περάσει 47 χρόνια. Και δεν μπορεί να συγκινήσει το Κυπριακό όπως συγκινούν άλλα θέματα της επικαιρότητας. Όταν κρατά ο Σύριος το μωρό του με τα αίματα πάνω του. Νομίζω αυτή η εικόνα θα συγκινήσει παρά να τον παραπέψει 47 χρόνια πίσω. Συγκινούνται όταν έρθουν και δουν. Είχα την τύχη να φιλοξενήσω συναδέλφους χωρίς επίσημες επισκέψεις και να τους πάρω να δουν, να καταλάβουν, οι οποίοι έφυγαν συγκλονισμένοι. Και είναι μάλιστα και φανατικά παρά το πλευρό μας. Αλλά ήταν χαρακτηριστική επίσκεψη που οργανώσαμε στην Περίκλη, στην πόλη της Αμόχωστου, όταν καταφέραμε και φέραμε την Επιτροπή Αναφορών σε επιτόπια επίσκεψη, το πώς μετέφεραν τα συναισθήματα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκεί καταλαβαίνεις ότι το νιώθουν ποιο είναι πραγματικό το πρόβλημα. Ναι, αλλά είναι εκείνη τη στιγμή, συγκινούνται και μετά συνεχίζουμε κανονικά τη ζωή μας, ενώ εμείς δεν μπορούμε να πάμε στα σπίτια μας. Ναι, είναι... Εσείς πώς νιώσατε όταν πήγατε στην Περίκλη, στην περιοχή της Αμόχωστου? Καλά, ναι, ήταν... Εγώ μάλιστα ήμουν σε μια απόσταση 150 μέτρων από το σπίτι μου και δεν μπορούσα να πάω. Να μπω στο σπίτι μου. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι συναισθήματα δύσκολα τα διαχειριστείς. Ήδη βλέπουμε κάποιες εικόνες από την περίκλειστη περιοχή της Αμοχώστου μετά το άνοιγμα που έγινε τέλος πάντων. Είναι συγκλονιστικό και αυτό το πράγμα όντως, αυτή η διαφορά που μας εξηγήσατε για την Ευρώπη, η οποία περιμένουμε να έρθει με ένα μαγικό ραβδάκι να μας λύσει κάποια θέματα. Δεν πρόκειται. Αγαπητέ Άγγελ, δεν πρόκειται. Είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας
και είναι ουτοπία να περιμένουμε σε αυτόν το στάδιο ότι η Ευρώπη μπορεί να. Δεν είναι παίχτης. Εγώ το λέω και στις συνεδριάσεις που συμμετέχω και στην Επιτροπή Εξοπλισμών Υποθέσεων. Η Ευρώπη δεν είναι παίχτης στη σκακέρα τη γεωστρατηγική. Είναι ένας παρατηρητής. Η Ευρώπη δυστυχώς εξαντλεί τα θέματα εξωτερικής πολιτικής σε κάποια ψηφίσματα τα οποία βγάζουμε και να δίνει το βραβείο Ζαχάροφ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μέχρι εκεί. Πέστε μου, σε ένα πρόβλημα σοβαρό που πήρε τα σκύπτρα, πήρε τα ενία η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δώσει λύσεις. Άστε εδώ Κυπριακό. Λιβύη, παρατηρητής. Παίχτες είναι Τουρκία, Ρωσία, Γαλλία. Στο αρμενικό, παίχτες οι Ρώσοι, παίχτες οι Τούρκοι, παίχτες ξέρω οι υπόλοιποι. Ίσως δεν θέλει να μπει σε διενέξεις και τα λοιπά, ή δεν μπορεί να μπει. Δεν μπορεί να μπει και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι δεν έφτασε να ολοκληρωθεί ουσιαστικά στο θέμα της κοινής εξωτερικής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Μάλιστα. Και ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν έφτασε σε αυτό το σημείο ήταν η παρουσία του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο σαμπόταρε επιμελώς την οποιαδήποτε προοπτική να αναδειχθεί η ίδια η Ευρώπη ως παίχτης σε αυτήν την παγκόσμια σκακέρα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, ήδη σας βλέπουμε να μιλάτε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα λοιπά, και θα τα πούμε στη συνέχεια. Όμως, σπουδάσατε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και από τα νεανικά σας χρόνια μπήκατε έτσι γενικά σε αυτό που ονομάζεται μαθητικό και φοιτητικό κίνημα, έτσι. Ήμουν πολιτικό, όσον και φάνη παράξενο, από μικρός ξεκίνησα να πολιτικοποιούμε, όχι να κομματικοποιούμε. Χαρακτηριστικά σας πω ότι η μητέρα μου το λέει, ότι έμαθα να διαβάζω, να είμαι καλός στην ανάγνωση, γιατί διάβαζα εφημερίδες. Ήδη βλέπετε κάποια πράγματα, κάποιες φωτογραφίες. Σε μία διαδήλωση εδώ στη Λεμεσό, την επόμενη μέρα της αναγύρισης του ψευδοκράτους. Εγώ μπορώ να καταλάβω, εδώ είσαστε κάτω από το Πανό. Από εκεί, μάλιστα. Στο Χ. Με υψωμένο στο Χ είναι. Ναι, εκεί. Ήταν εκεί. Ναι. Είναι λίγο μακριά το μόνιτορ, αλλά νομίζω από εδώ μπορώ να καταλάβω. Αυτό πότε ήταν? Την επόμενη ημέρα της αναγύρισης του ψευδοκράτους. Μάλιστα. Όπου διοργανώσαμε, θυμάμαι, ένα τεράστιο συλλαλητήριο στην πλατεία Διοικητηρίου. Νομίζω τέτοιο συλλαλητήριο δεν κατάφερε κανένα να κάνει στη Λεμεσό. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμο. Μαθητές, φοιτητές. Μαθητές ήμασταν. Και μάλιστα προσπαθούσε η αστυνομία έτσι να μας ελέξει λιγάκι, αλλά εμείς ήμασταν τίποτα εκεί. Όμως αυτά τα πράγματα δεν τα βλέπουμε. Δεν λέω λόγω του κορονοϊού τώρα, αλλά δεν τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα αυτή την περίοδο της. Που διανύουμε αυτά τα τελευταία χρόνια. Δεν τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Είμαστε πιο κοντά και δυστυχώς η κατοχή έχει γίνει όχι μόνο συνήθεια. Για την κατοχή, δεν αντιδρούμε γενικά. Είμαστε στο τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης. Εδώ είναι στην Αθήνα σε πορεία, νομίζω, διοργάνωσε πρώτη πορεία, μαραθώνιος που διοργάνωσε ο Δήμος Αθηναίων. Μάλιστα. Μάλιστα. Είδε που βρήκαμε αυτές τις φωτογραφίες. Μαζί με τον Νίκο τον Κρογκίδη, ο οποίος, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Οι φίλοι σας όμως και οι συνεργάτες σας, οι οποίοι ύστερα μπήκατε γενικά. Εδώ ένας άλλος καλός φίλος, νομίζω αναγνωρίσιμος. Αλκίνος Ιωαννίδης. Ο Κύπριος Αλκίνος Ιωαννίδης. Δεν ξέρουν πολύ ότι είναι Κύπριος Αλκίνος Ιωαννίδης. Ναι, επειδή το όνομα δεν παραπέμπει. Είναι ασυνήθιστο. Εδώ στα φοιτητικά χρόνια. Εδώ πρόεδρος της νεολαίας με τα παιδιά που ήταν στο κεντρικό συμβούλιο μαζί μου. Μάλιστα. Νεκταρία, ο Χάρης, ο Ρένος. Ως επίσκεψη στη Ρωσία. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας, μαζί με τον Θανάση τον Τσόκον και τον Κωστάκη τον Λοϊζίν και τον τότε πρέσβη της Κύπρου στη Μόσχα. Μάλιστα. Για να δούμε στη μέση ποιο θα δούμε τώρα που έχουμε κάποιο για σας, ο οποίος θέλει να μιλήσει για σας. Ο κύριος Νίκος Στυλιανίδης. Καλησπέρα σας, κύριε Στυλιανίδη. Καλησπέρα κύριε Ιακουβίδη. Είμαστε εδώ και αναπολούμε ίσως τις καλές στιγμές της μαθητικής και φοιτητικής πορείας εδώ του Δημήτρη Παπαδάκη, έτσι. Τα ακούω με ιδιαίτερη συγκίνηση και δείχνουν και φανερώνουν ότι ο Δημήτρης ήταν, είναι και παραμένει και θα παραμείνει αυθεντικός. Μάλιστα. Πέστε μας έτσι λίγο για τον Δημήτρη Παπαδάκη που γνωρίζετε εσείς. Καταρχάς είναι πολύ τιμητικό για μένα που φιλοξενούμε στην εκπομπή σας να μιλήσω για τον Δημήτρη.
Όμως ήταν ιδιαίτερη τιμή που χαιρέτησα τις εκλογές του εκδηλώσεις το Μάιο του 2014 και του 2019 για τις ευρωεκλογές. Mm-hmm. Παίρνω και εγώ, πάω και εγώ πολύ πίσω, όταν μαθητές συναντιόμασταν στα συνέδρια της ΕΔΕΝ, διέκρινα από τότε τις ηγετικές ικανότητες του Δημήτρη, παθιασμένος, ιδεολόγος, αγωνιστής. Αργότερα αθλητές στον αγώνα, ο Δημήτρης στην Αθήνα, εγώ στη Θεσσαλονίκη, μοιραζόμασταν τους ίδιους προβληματισμούς, τις ίδιες αγωνίες για το μέλλον του τόπου. Αργότερα στο Κεντρικό Συμβούλιο της Νεολαίας, όπως προανάφερε ο Δημήτρης, σε κάποια φάση ο Δημήτρης πρόεδρος, εγώ γραμματέας φοιτητών, σε αυτό το κομμάτι το ζωντανό της νεολαίας, να είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία, συνεργασία άμεση, για να πετύχουμε τους στόχους ως γραφείο φοιτητών. Αποτελούσε πάντοτε ο Δημήτρης και αποτελεί τον ηγέτη που μπορεί να εμπνεύσει να καθοδηγήσει, να δώσει πρωτοβουλίες στους συνεργάτες του. Ο Δημήτρης πιστεύει στους νέους ανθρώπους, πιστεύει στη δύναμη της νέας γενιάς. Εμπιστεύεται την κρίση τους, αφού κράζει τους προβληματισμούς, αλλά και τους δίνει βήμα, προοπτική. Και αργότερα, ως μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ο Δημήτρης γραμματέας της και εκλεγόμενος πρώτος της Σταυρούς Προτίμησης, κάτι που αποτυπώνει και φανερώνει την αγάπη και την εκτίμηση που του είχαν και του έχουν τα μέλη της ΕΔΕΚ. Μάλιστα. Ήταν ένας άνθρωπος και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την πολιτική ζωή του τόπου, έχει άποψη, την εκφέρει και δεν θυμώνει γενικά με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, γιατί είδαμε τις διοργανώσεις που κάνετε, τα συλλαλητήρια, τις πορείες κτλ. Δεν γίνονται όμως έτσι πράγματα σήμερα, έτσι. Σίγουρα οι εποχές έχουν αλλάξει. Οι προτεραιότητες του κάθε ενός έχουν αλλάξει. Όμως οι ιδέες παραμένουν εκεί. Και ο Δημήτρης παραμένει ένας αθεράπευτα ιδεολόγος. Το βλέπετε πώς μιλά για την αμόχωση του, για την πατρίδα, για τα προβλήματα. Τώρα που ο λαός του εμπιστεύτηκε τη θέση στην Ευρωβουλή, είμαι βέβαιος ότι συνεχίζει αυτό το έργο. Προσωπικά τον παρακολουθώ εδώ και αρκετό καιρό. Το έχω εμπιστευτεί κιόλα αρκετά πράγματα ότι η Ευρώπη, αυτή η παρουσία του στην Ευρώπη τον έχει ωφελέσει πάρα πολύ. Εντάξει, και είμαι σίγουρος ότι όλη αυτή η εμπειρία που αποκτά θα είναι ένα ιδιαίτερο εφόδιο για τον ίδιο, γιατί θεωρώ ότι έχει πολλά ακόμα να προσφέρει στην πολιτική ζωή του τόπου, η οποία ανθρώπους σαν τον Δημήτρη τους έχει άμεσα ανάγκη. Γι' αυτό νομίζω ότι αντιλαμβάνονται όλοι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε για αυτή την παρέμβασή σας. Να ευχηθώ καλό βράδυ και κάθε καλό. Γεια σου, Νίκο. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλά, ο Νίκος είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι συνεννόμαστε με τα μάτια. Ένας, όπως είπε ο Νίκος, γνωριστή από τα μαθητικά, μετά στα φοιτητικά να πιέξαμε ιδιαίτερη σχέση. Παρόλο που ήμουν στην Αθήνα, ο Νίκος στη Θεσσαλονίκη. Έναν παιδί καλλιεργημένος άνθρωπος, κύριος, εξαίρετος εκπαιδευτικός, αναγνωρίζεται στην κοινωνία της Λεμεσού ότι είναι ένας εξαίρετος εκπαιδευτικός με ήθος. Και ξέρετε, εγώ είμαι πολύ πιστός αυτού του μότο που λέει «Πες μου τους φίλους σου, σου πω ποιος είσαι». Θεωρώ ότι ο καθένας μας πρέπει να αναβαθμίζεται διαμέσου των φίλων του, να δίνει αλλά να κερδίζει και ο ίδιος. Έτσι ανθρώπους όπως τον Νίκο, εγώ διαμάντη τον αποκαλώ τον Νίκο, είναι σπάνιος άνθρωπος και βεβαίως ανθρώποι οποίοι έχουμε κοινές ανησυχίες, είχαμε κοινές ανησυχίες, θα διαφωνήσουμε σε κάποια ζητήματα και αυτό είναι το πολύ ωραίο στις φιλίες, στις γιές μου που έχω. Δηλαδή, δεν θέλω πιστά στρατιωτάκια να λέω εγώ αυτό είναι και δεν μπορεί να γίνει. Οι παιδικοί σας φίλοι όμως την ίδια άποψη νομίζω έχουν. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ονούφριο Δρουσιώτη, που τον οποίο έχουμε μέσω Skype. Είναι παιδικός σας φίλος, έτσι, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και κουμπάρος σας, έτσι. Βεβαίως, τον έτσι, έχω. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο προηγουμένως για να κανονίσουμε αυτή τη σύνδεση. Εκτός από παιδικός φίλος χρόνια τώρα, γιατί τον ρώτησα, είσαστε διπλανοί και μου λέει όχι, όχι, είμαστε παιδικοί φίλοι. Έτσι. Παίζαμε μαζί και τα λοιπά. Καλησπέρα σας, κύριε Δρουσιώτη. Μου και να πω, συγγνώμη. Καλησπέρα, κύριε Ιακωβίδη. Πριν μιλήσει ο Νούφριος,
πριν μιλήσει ο Νούφριο, να πω ότι είναι ο εκπρόσωπο τη παρέα τη Λεμεσού ο Νούφριο. Ο Γιώργο, ο Άθο, ο Μιχάλη, ο Αντρέα. Ο Νούφριο είναι ο εκπρόσωπο. Αυτό που κανονίζει που θα πάτε, πότε θα κάνετε. Εντάξει, αναλόγω, αλλά είναι εντάξει. Πώ ήταν αλήθεια η γνωριμία σα τότε με τον Δημήτρη Παπαδάκη, εδώ και αρκετά χρόνια. Και... σας έλεγα και προηγουμένως, mm-hmm. κυρία Κοβίδη, με τον Δημήτρη γνωριστήκαμε λίγο πριν την εφηβεία. Mm-hmm. Κοντά στην εφηβεία εκεί, από έναν κοινό πολύ καλό φίλο που δυστυχώς δεν είναι στη ζωή τώρα, mm-hmm. το Χάρη τον Οικονομίδη. Φίλο μας το Χάρη τον Οικονομίδη, που ήταν ο παιδικός μου φίλος ο Χάρης. Μεγαλώσαμε μαζί, είμαστε... Ήταν σωματιδής μου, ήταν στην τάξη ναι. μου και ήταν και πολύ καλός φίλος με τον Δημήτρη. Έτσι συνδεθήκαμε με τον το Δημήτρη. Μας συνέδεσε ο Χάρης. Τι να σας πω, ο Δημήτρης για μένα δεν είναι μόνο φίλος, είναι αδερφός. Γνωριστήκαμε τότε πολύ παλιά, όπως είπατε προηγουμένως, παίζαμε και γελούσαμε, αλλά όχι μόνο, βρεθήκαμε και μετά στη στρατιωτική θητεία έτυχε να βρεθούμε και στο ίδιο στρατόπεδο. Ο Δημήτρης υπηρέτησε σε ακριτικά φυλάκια και εγώ στη στρατονομία, αλλά στο τέλος της ιδίας μας βρεθήκαμε λίγες μέρες στο ΚΕΝ. Αυτό μας έφερε πιο κοντά, ήταν στο 241, θυμάμαι Δημήτρη, έτσι. Ναι, 241. Η ζωή, δηλαδή, μας έφερε πιο πράγμα. Κοντά και η φιλία μας έγινε πολύ πιο δυνατή κατά τα φοιτητικά χρόνια, όπου έτυχε να δουλέψουμε και μαζί, να θυμάσαι, Δημήτρη. Θυμάσαι στην Γιάννη. Τα καλοκαίρια που είμαστε φοιτητές, για να βγάλουμε κάτι έξτρα ή να μπορέσουμε να έχουμε χρήματα μαζί μας όταν επιστρέφαμε, δουλεύαμε στην ΚΕΑΝ αχθοφόροι. Ξεφορτώναμε φορτηγά με ντομάτες. Μάλιστα, μάλιστα. Και είχαμε και μερικές μάχες. Και υπήρχε και πόλεμος, έτσι. Ντοματοπόλεμος, ας πούμε. Μάλιστα, είχατε έτσι πράγματα. Εσείς από μικρός ήταν έτσι ηγέτης σε αυτό τον τομέα γενικά. Δεν σας ακούω καλά. Συγνωμή. Ήταν ηγέτης, λέω, σε αυτή στην παρέα, δηλαδή φαινόταν ότι θα ασχοληθεί με την πολιτική, φαινόταν ότι θα ασχοληθεί και θα έχει άποψη και γνώμη και πυγμή. Πάντα είχε άποψη ο Δημήτρης. Δεν μου φαινόταν εκείνη την περίοδο ότι θα ασχοληθεί με την πολιτική. Όταν γίναμε φοιτητές, τότε ξεκαθάρισε το θέμα. Εντελώς, μάλιστα. Ο Δημήτρης είχε πάει στην Αθήνα, εγώ να σας πω, ο Δημήτρης στην Αθήνα, εγώ στη Ιουγκοσλαβία. Δύο πολύ μακρινές αποστάσεις και όμως η φιλία κράτησε και μετά, γιατί νομίζω ότι είχα να κάνω με έναν άνθρωπο, πρώτα άνθρωπο, πολύ καλό, πολύ καλός φίλος, ήξερε να εκτιμά και έδινε τα πάντα για το φίλο του. Αυτό σας είπα προηγουμένως ότι ο Δημήτρης είναι αδερφός για μένα. Μάλιστα. Σημαντικό αυτό και σημαντικό να διατηρείτε αυτή την σχέση εδώ και χρόνια και να περνάτε ωραία. Ναι. Έτσι. Ναι, πραγματικά. Εσείς πήγατε στις Βρυξέλλες. Εσείς πήγατε στις Βρυξέλλες να το δείτε εκεί, να μιλάς στο Ευρωκοινοβούλιο. Δυστυχώς δεν έχω πάει στο Ευρωκοινοβούλιο να το δω να μιλά. Τον είδα σε βιντεάκια και στην τηλεόραση. Είχα πάει στις Βρυξέλλες όταν περνούσα για δουλειά και βρεθήκαμε εκεί, αλλά δεν ήταν ώρα του κοινοβουλίου. Μάλιστα. Άρα δεν μπορούσα να το δω στο κοινοβούλιο. Τον έχω δει στο κοινοβούλιο. Είναι πολύ δυναμικός ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης είναι ένας άνθρωπος πραγματικός πατριώτης. Είναι ιδεαλιστής. Αλλά ταυτόχρονα είναι και ένας πάρα πολύ καλός πατέρας. Μάλιστα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια αυτά. Θα τα πούμε και στη συνέχεια αυτά. Σας ευχαριστώ κύριε Δουσιώτη για αυτή την παρέμβασή σας εδώ στην εκπομπή μας. Να ευχηθώ καλό βράδυ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Καλή συνέχεια στην δουλειά σας. Καλή γεια συνέχεια και σε εσάς. Γεια σου Δημήτρη. Ο Νύφρος είναι ψυχούλα. Αυτό που λέμε είναι άνθρωπος ψυχούλα. Μάλιστα. Γενικά ο κόσμος σας αγαπάει. Φαίνεται έτσι και οι φίλοι σας και χρόνια ναι. τώρα. Εντάξει, και εγώ σας αγαπώ. Είχα πει πριν ότι οι φίλοι είναι φίλοι. Ποτέ δεν έκανα. Είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα στη ζωή μας να μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα. Όμως βλέπουμε και κάποιο άλλο φωτογραφικό. Εδώ είναι υλικό. Στο συνέδριο του 2000 στον Ντέρπαν της Νοτιού Αφρικής κατά του ρατσισμού. Παγκόσμιο συνέδριο κατά του ρατσισμού. Mm. Ήταν ο Φιντέλ Κάστρο εκεί, ήταν ο Γιάσερ Αραφάτ. Και μάλιστα όταν πήγα να τον μιλήσω,
θα το μεταφέρω γιατί είναι ένα γεγονός και είναι καλό να γνωρίζει ο κόσμος. Πήγα και είπα στον προσωπικό του φρουρών, είμαι ο πρόεδρος της νεολαίας της ΕΔΕΚ από την Κύπρο. Αυτός δεν κατάλαβε. Ήμουν πρόεδρος της νεολαίας τότε. Του λέω, είμαι ο πρόεδρος της νεολαίας του Βάσου του Λυσαρίδη. Αμέσως μου λέει, πέρασε. Και συστήνομαι στον Αραφάτ. Μην σας πω ότι για 10 λεπτά με είχε αγκαλιασμένο, με είχε σφίξει τις αγκάλες του, με φιλούσε, με ρωτούσε τι έκανε ο φίλος του ο Βάσος. Μια πολύ βαθιά σχέση. Έτσι εδώ ο Βάσος όταν τον ανακηρύξαμε ως πρόεδρος της νεολαίας, ως επίτιμο μέλος της νεολαίας. Στο συνέδριο που αποχωρούσα από την Προεδρία της Οργάνωσης. Είναι σημαντικές αυτές οι φωτογραφίες και αυτές οι ιστορίες που μας λέτε. Εδώ σε εξόδους με τον γιατρό είχαμε και πολλές και την κυρία Βαρβάρα βγαίναμε έξω να τα πούμε, να μιλήσουμε τις ανησυχίες μας. Εδώ με τον πρόεδρο Νομίρο όταν ήμουν διευθυντής του γραφείου του έγινα με άλλο look εκεί. Ναι, ήταν, είχαμε μαλλιά τότε ακόμη. Αυτή είναι η πορεία του χρόνου. Εδώ με τον Παναγιώτη τον Φασούλα που τον φίλο σου Παναγιώτη το φέραμε στην Κύπρο και κάναμε εκδηλώσεις. Είναι λίγο πιο ψηλός. Λίγο, αφού του έλεγα, κοίταξε για να κυκλοφορήσουμε εσύ κάτω στο δρόμο και εγώ ψηλά στο πεζοδρόμιο, γιατί δεν γίνεται. Πόσα κόμπλεξ τα αποκτήσουμε. Είναι δύο κάτι ο Φασούλας. Ήταν μια εκδήλωση για τα ναρκωτικά. Εδώ είναι στην προτομή του Δώρου Λοΐζου εκδηλώσεις που κάναμε ενός. Πώς νιώθετε όταν βλέπετε αυτά τα πράγματα? Εντάξει, είναι, πας πίσω. Εδώ είναι η εκδήλωση που κάναμε. Ναι, αυτή για τα ενάντια στα ναρκωτικά ήταν περίπου το 2000 αυτό. Μάλιστα. Εκδηλώσεις. Εδώ το συγγνώμη διακόπτω. Πολύ σημαντική εκδήλωση αυτή. Παγκόσμιο συνέδριο της Γιούση, δηλαδή των σοσιαλιστικών νεολαίων ολόκληρου του κόσμου. Είχαμε 100, από 135 χώρες, μάλλον 135 αντιπροσωπείες έγινε στη Λάρνακα. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο πολιτικό γεγονός η μικρή Κύπρος να φιλοξενήσει τόσες χώρες. Και κάναμε ένα από τα καλύτερα συνέδρια που έγιναν στη Γιούση και όσοι ήταν τότε εμπλεκόμενοι θυμούνται το πόση καλή διοργάνωση είχαμε σε αυτόν τον σημαντικά αυτά τα πράγματα, έτσι, να τα παρουσιάζουμε και να τα αναλύουμε κτλ. Άρα να πούμε ότι ο Δημήτρης Παπαδάκης είναι ΕΔΕΚ. Ο Δημήτρης Παπαδάκης ήταν, είναι και θα είναι. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει και μια ιστορία με τη διαγραφή σας. Όμως, θα μου επιτρέψετε να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα τα πούμε. Δημήτρης Παπαδάκης, ευρωβουλευτής, εδώ στις προσωπικότητες. Μείνετε μαζί μας. Προσωπικότητες δεύτερο μέρος, Δημήτρης Παπαδάκης, ευρωβουλευτής, ένας άνθρωπος ο οποίος πάει και έρχεται στις Βρυξέλλες, μας λέει τα νέα τι γίνεται στις Βρυξέλλες και προσπαθεί για το καλύτερο και της Κύπρου αλλά και της Ευρώπης και των Ευρωπαίων πολιτών οι οποίοι θέλουν αλλαγή έτσι στην καθημερινότητά τους, είπαμε. Οπωσδήποτε. Και πολύ σωστά έχουν απαιτήσεις οι πολίτες και βεβαίως το βλέπουν οι λαοί της Ευρώπης. Ξέρετε, εμείς έχουμε ένα λιγάκι πρόβλημα ότι ποτέ δεν αντιληφθήκαμε πόσο Ευρωπαίοι είμαστε. Εξαντλείται ο ευρωπαϊκός μας προσανατολισμός, άμα έχουμε το Κυπριακό ή άμα θα ταξιέψουμε με την Κυπριακή ταυτότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη χωρίς διαπιστεύσεις. Μάλιστα. Και νομίζω αυτό σημαντικό από μόνο του. Τότε από μόνο του. Μπορείς να γυρνάς. Εγώ θυμάμαι όταν πήγαινα στην Αγγλία για σπουδές και δεν είμαστε στην Ευρώπη. Μάλιστα. Και έπρεπε να περιμένουμε εκείνη όλη την ουρά κτλ. Και γι' αυτό φταίει και το κράτος, όπου διαμέσου το σχολείο δεν έδωσε αυτήν την απαραίτητη κουλτούρα σωμάτωσης μέσα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Φταίνε τα κόμματα, η ατζέντα, ας πούμε, στις ευρωεκλογές, κυπροκεντρική μόνο. Ας σκοτωνόμαστε για τα διαβατήρια την ώρα των ευρωεκλογών. Να πεις για τα διαβατήρια από ένα θέμα ευρωπαϊκό. Ανοίγω αυτήν την πράξη, την κλείνω πολύ σύντομα. Γιατί δυστυχώς, επιτρέψε μου να το πω, των ανθρώπων στην Ευρώπη. Προειδοποιούσα για αυτόν την κατάσταση που βρίσκομαι σήμερα μπροστά, πίσω από τις κάμερες, για το καλό του τόπου μας, από το 2016-2017 μιλούσαμε με τους αρμοδιούς και τους έλεγα είμαστε στο μάτι και θα βρεθούμε μέσα σε δίνη.
πολύ σύντομα με αυτά τα οποία κάνουμε. Όλοι δίνουν διαβατήρια, όλοι δίνουν ευρωπαϊκή ηθαγένεια, γιατί είναι ευρωπαϊκή ηθαγένεια πλέον, αλλά εμείς είμαστε ένα μικρόκρατος, είμαστε υποκατοχή κάθε δύο μέρες. Θέλουμε τη βοήθεια των συναδέλφων μας και τρέχουμε να τους βρούμε, βοηθήστε μας γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό. Δεν επιτρέπεται να συμπεριφερόμαστε ως πειρατές. Αυτό μας έχει πλήξει. Είναι σημαντικό αυτό να μπορέσουμε να εργαζόμαστε σωστά μέσα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, έτσι. Λοιπόν, αναφέραμε το κομμάτι της ΕΔΕΚ. Είσαστε και μας το είπατε κι εσείς. Πόσο σας πληγώνει αυτό το πράγμα? Να πω ότι δεν με έχει πληγώσει, θα ήταν ψέμα. Δεν με έχει πληγώσει, γιατί όταν, όπως σας είπα, ήμουν πολιτικοποιημένος από νεαρός. Είχα άποψη και ήμουν σοσιαλιστής. Δηλαδή, όταν είδα τον Βάσο Λυσσαρίς στη Λεμεσό, μετά που γίναμε πρόσφυγες σε μια συγκέντρωση στα 8 μου, 9 μου, να μιλά έτσι δύσκολες εποχές, μαγεύτηκα από αυτόν τον άνθρωπο και ήταν το ένας μάτος ώστε να πολιτικοποιούμε. Δεν είχα ενταχθεί από τότε, από τα νεαρά μαθητικά χρόνια, οργανωμένος, αλλά ήταν γνωστός στο σχολείο. Ήξεραν όλοι ότι ο Δημήτρης ο Παπαδάκης ήταν ο ειδεκίτης. Ήταν με την ΕΔΕΚ, εκλογές, να κάνω τον απαραίτητο χαβαλέ, την κουβέντα να προσπαθήσω να πείσω. Και μετά όταν έγινα φοιτητής, εντάχθηκα επίσημα στη φοιτητική παράταξη, όπου έκανα και πρόεδρος, γραμματέας, οργανωτικός, κάναμε τα πάντα. Σαφέστατα σε πλήγουν. Όταν έρχεται ξαφνικά, γιατί θέλουν να σε βγάλουν από τη μέση, γιατί αυτό ήταν, να σου πει ότι σου αφαιρώ την ιδιότητα του ΕΔΕΚΙΤΗ. Λυπούμε πάρα πολύ, αλλά δεν είχαν τα ένσημα αυτοί που το έκαναν για να με διώξουν από το κόμμα, και εγώ θεωρώ ότι εγώ πρεσβεύω, και άλλοι βεβαίως, τις αρχές και τις αξίες της ΕΔΕΚ. Ξέρετε, η διαφορά της ΕΔΕΚ με τα άλλα κόμματα μέχρι πρόσφατα ήταν ότι παλεύαμε για έναν κόμμα το οποίο δεν ήταν κοντά στην εξουσία, αλλά παλεύαμε για τη σοσιαλιστική ιδεολογία, για τις τοποθετήσεις μας στο εθνικό θέμα, στην καθημερινότητα, στους αδυνάμους, κατά του apartheid, ο Βάσος Λυσσαρίδης, υπέρ του Νέλσον Μαντέλα, στην Επιτροπή, κάτι το οποίο μας συνέπνευε και εμάς. Διεθνείς σχέσεις της ΕΔΕΚ πολύ μεγαλύτερου εκτοπίσματος από ήταν το μέγεθος του. Αν μιλήσετε με κάποιους στο εξωτερικό, περίμεναν να μιλήσει ο Βάσος Λυσσαρίδης στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Τώρα δεν παρουσιάζονται καν στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Βλέπουμε μια παρέμβαση η οποία είναι και αξιοπιστή. Όμως εσείς συνεχίζετε ως Ευρωβουλευτής, συνεχίζετε τον αγώνα τον οποίο κάνετε εκεί στην Ευρώπη για τα δίκαια και του Κυπριακού λαού και του ευρωπαϊκού κόσμου γενικά. Και εκεί στην Ευρώπη έχετε ένα πολύ καλό κοινοβουλευτικό συνεργάτη. Ο κύριος Γιώργος Οικονομίδης είναι μαζί μας μέσω Skype. Σας χαιρετώ. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Είσαστε στις Βρυξέλλες ή στην Κύπρο? Βρίσκομαι για λίγες μέρες στην Κύπρο. Μάλιστα. Οκ. Εντάξει. Άρα, εντάξει, δεν είπαμε ζωντανή σύνδεση με τις Βρυξέλλες. Παρόλο που θέλουμε κάποια στιγμή να μας φιλοξενήσετε. Γιατί, εντάξει, εγώ έχω πάει πάρα πολλές φορές στις Βρυξέλλες. Είναι πολύ ωραία. Αν το επιτρέψουν οι καιρικές ηθίκες, είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Παπαδάκης... Μίλησε στον κατάλληλο άτομο, άσε τι λέει. Μίλησε στον άνθρωπο πλήρη. Είναι καλός τουρ δηλαδή. Ναι, εντάξει, τελείωσε. Θα μας πει όλα και είναι τα πάρκα και όλα αυτά κτλ. Όμως οι Βρυξέλλες είναι εκεί, οι ευρωβουλευτές είναι εκεί, η δουλειά είναι εκεί. Πώς είναι αλήθεια να δουλεύει κάποιος με τον Δημήτρη Παπαδάκη ως ευρωβουλευτή? Είναι μια μοναδική εμπειρία, για να είμαι ειλικρινής, χωρίς ίχνος υπερβολής. Μέσα και μαζί από τον Δημήτρη, μέσα από αυτήν τη συνεργασία και μαζί με τον Δημήτρη από την πρώτη θητεία, είμαστε συνεργάτες εδώ και 7 χρόνια, μπορώ να σας πω ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια, δίπλα από τον Δημήτρη, κάποιος μπορεί να μάθει πολλά. Και έχω μάθει πολλά δίπλα από τον Δημήτρη και γι' αυτό άλλωστε του είμαι ευγνώμων. Θυμούμε χαρακτηριστικά μάλιστα τον Σεπτέμβριο του 2014, όταν για πρώτη φορά βρισκόμασταν στις Βρυξέλλες, να προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς δουλεύει όλο αυτό το οικοδόμημα. Να σου λένε ότι έχεις επιτροπή η ώρα 9, μετά σου λένε ότι έχεις άλλη επιτροπή η ώρα 10 και ότι μετά θα πρέπει να πας σε μια συνάντηση, σε μια συνεδρίαση. Οι ρυθμοί είναι τέτοιοι
που δεν επαναπάβεσαι, εννοείται, και σου δίνει μάλιστα και τη δύναμη να προσπαθείς για το καλύτερο. Βγάζει ζουγιά όμως με όλες αυτές τις συναντήσεις και τα λοιπά. Εντάξει, τώρα σίγουρα φαντάζομαι θα γίνονται και διαδικτυακά, έτσι. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι. Τώρα όλες οι συναντήσεις, οι συνεδριάσεις των επιτροπών, ακόμα και η ολομέλεια, γίνονται διαδικτυακά. Ακόμα και οι ψηφοφορίες γίνονται διαδικτυακά. Μάλιστα. Είναι σημαντικό το έργο το οποίο κάνουν οι ευρωβουλευτές εκεί. Αν θα έπαιρνες μια χαρακτηριστική έτσι, σκηνή ή σκέψη για το τι ακριβώς έκανε στα 7 χρόνια ο Δημήτρης Παπαδάκης, τι θα σου μείνει έτσι στο μυαλό? Να πω ότι έχουμε ακόμα 3 χρόνια μπροστά μας, οπότε θα υπάρξει και μέχρι τώρα, μέχρι τώρα ρώτησα, δεν είπα. Μέχρι τώρα ρώτησα, γιατί 7 χρόνια δεν είναι λίγη η περίοδος, δηλαδή, έτσι. 7 χρόνια πήγαινε έλα στην Κύπρο, ολομέλειες και τα λοιπά. Νομίζω το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όταν είχε αναλάβει ο Δημήτρης ως εισηγητής της νομοδότησης για το μεταναστευτικό. Γιατί ήταν τότε μια έτσι μεγάλη πρόκληση και για τον ίδιο τον Δημήτρη αλλά και για εμάς ως γραφείο, όπου έπρεπε να κάνουμε συνεχώς συναντήσεις, να διαβολευόμαστε με την πολιτική μας ομάδα, με άλλους ευρωβουλευτές κτλ. Όπου μάλιστα το μεταναστευτικό τότε ήταν ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για το οποίο μάλιστα για τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον και εντούτοις η πολιτική ομάδα εμπιστεύτηκε τον Δημήτρη, παρόλο ότι προερχόμαστε από μια μικρή χώρα, αυτό τελικά στο τέλος της ημέρας δεν παίζει κανένα ρόλο, εμπιστεύτηκε τον Δημήτρη και νομίζω ότι το αποτέλεσμα μιλά από μόνο του, γιατί με μεγάλη πλειοψηφία πέρασε στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Μάλιστα, σημαντικό. Εύχομαι κάθε καλό στο έργο. Ευχαριστούμε κύριε Οικονομίδη για αυτή την παρέμβασή σας. Να ευχηθούμε καλά ταξίδια, καλές δουλειές, καλές ολομέλειες και να φέρουμε έτσι κάτι θετικό στην Κύπρο μας. Κάτι καλύτερο. Και περιμένουμε να σας φιλοξενήσουμε με τα χαράς. Μάλιστα, πάμε εκεί στην Grand Blanche, έτσι. Ο Γιώργος είναι, ευχαριστούμε πολύ. Τον ονομάζω ο άνθρωπος Φουγγάρη. Απίστευτο αυτόν τον παιδί και είναι εδώ που φάνηκε αυτό που είπε ο Νίκος, μου αρέσει να εμπιστεύω τους νέους ανθρώπους. Τον πήρα μόλις τελείωσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το μεταπτυχιακό του, και το φώναξα χωρίς να μου πει οποιοςδήποτε. Ξέρετε πώς μεσολαβούν στην Κύπρο, πάρε το παιδί μου, πάρε το κομματικό παράγοντα. Είχε έναν άμεξη, ήταν πρόεδρος του αγώνα του Πανεπιστήμιου της Φυσικής Παράταξης του ιδεολογικού χώρου που είμαστε. Το ξεχώρισα και τον πήρα και μου λέει: μα δεν έχω εμπειρία, και θα αποκτήσει. Και τον πήρα μαζί μου. Σίγουρα ούτε εσείς είχατε εμπειρία το 2014 πηγαίνοντας στην Ευρώπη. Γιατί αυτό θέλω να συζητήσουμε τώρα. Πώς ήταν η πρώτη φορά? Την πρώτη μέρα που μπήκα μέσα, ομολογώ, περπατούσα μέσα στους διαδρόμους και έβλεπα πάνω το ταβάνι έτσι ψηλά και λέω: Θεέ μου, θα καταφέρω να φανώ αντάξιος των προσδοκιών του κόσμου? Και ξέρεις αγαπητέ Άγγελε, η αίσθηση της ευθύνης σε αυτούς που αναμειγνύονται στην πολιτική είναι μεγάλο πράγμα για μένα. Να νιώθω ότι έχω ένα βάρος να κουβαλήσω, να αντεπεξέλθω όσο είναι το δυνατόν καλύτερα. Με τα λάθη μου, με τις αδυναμίες μου, με τις παραλήψεις μου. Προσπαθείς, πρέπει να προσπαθείς πάντα για το καλύτερο για αυτούς οι οποίοι σε εμπιστεύτηκαν. Να μπορείς, όταν τελειώσουν κάνουν τον απολογισμό μου, να μπορώ να βλέπω τον άλλον στα μάτια. Ναι ρε φίλε, προσπάθησα. Είχα αυτές τις αστοχίες, δεν είσαι πάντοτε θετικά και είχαμε και βεβαίως πάρα πολλές θετικές σελίδες στην παρουσία μας. Όπως αυτό που λέει ο Γιώργος, ο οποίος ξέρασε να πει ότι ήταν το πιο βαρύ χαρτί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015. Και μας εμπιστεύτηκαν αυτή τη γνωμοδότηση η Επιτροπή Εξωτερικών. Ας σας πω ότι γινόταν σφαγή. Ας σας πω ότι πηγαίνα στην αδέρφη και λέει: μα τώρα από ένα μικρό νησί 600.000 και το δίνεται αυτού. Και στάθηκε εκεί ένας από τους αντιπροέδρους της πολιτικής μου ομάδας, καθώς και ο ίδιος ο πρόεδρος της πολιτικής ομάδας, και λέει: «Εν απόφαση δικιά μας». Και θα δείτε στο τέλος της μέρας ότι θα μας βγάλει ένας προπρόσωπος και νομίζω ότι τους έβγαλα. Πώς είναι η μέρα ενός ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες, για να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς κάνετε όλη μέρα? Γιατί ο κ. Οικονομίδης μας ανάφερε για
ολομέλειες, για επιτροπές από τη μια στην άλλη κτλ. Και ξέρετε και ότι στις Βρυξέλλες νυχτώνει στις 11 το βράδυ. Αυτό είναι το καλοκαίρι. Στο καλοκαίρι. Στις Βρυξέλλες όμως ξέρετε πολύ καλό ότι βρέχει όλη η μέρα. Ναι. Να μην τολισμονούμε. Εξαρτάται από τι εβδομάδα είναι. Υπάρχει η εβδομάδα όπου είναι οι επιτροπές. Συμμετέχουμε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, όπου είμαι ο μόνος Κύπριος που συμμετέχει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Πάρα πολύ σημαντική επιτροπή. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε και με τον Green Deal, είναι προτεραιότητα πλέον η πράσινη Ευρώπη mm-hmm. να φτάσουμε σε ριζική μείωση των ρήπων. Και στην Επιτροπή Αναφορών. Και ο πρόβλημα είναι καμιά φορά ότι έχω ταυτόχρονα συνεδριάσεις και των δύο ή των τριών επιτροπών που συμμετέχω. Αυτό έχω τους συνεργάτες. Τους έχω ξεχωρίσει. Ο καθένας έχει τη δική του την επιτροπή όπου παρακολουθεί. Πηγαίνω σε εκείνη που είναι πιο σημαντική παρουσία μου εκείνη τη στιγμή ή μπορεί να σηκωστώ να φύγω στα μισά για να πάω ψηφίσω στην άλλη. Βεβαίως έχουμε. Ναι, δεν μπορεί να ψηφίσει κάποιος εκ μέρους. Τις διάφορες εφαρμογές, WhatsApp και τα λοιπά, και επικοινωνούμε, είναι η ώρα να έρθει να ψηφίσεις. Και λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτές είναι σε σχέση με τις επιτροπές. Όπου συμμετέχουν όλες οι πολιτικές μας. Έχουμε εβδομάδα. Άρα, για να καταλάβω, επιτροπές είναι απλά άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα ή του περιβάλλοντος κτλ. Και κάνουν. Συζητήσεις και αποφασίζουν ψηφίσματα. Τα οποία εφαρμόζονται και στέλνουν, φαντάζομαι, μετά σε όλα τα κράτη-μέλη. Βεβαίως, είναι οι περιβόητοι κανονισμοί και οδηγίες οι οποίες έρχονται στα κράτη. Τι ακολουθούν τα κράτη. Εμείς έχουμε ένα πρόβλημα. Είμαστε ψηλό. Καθυστερούμε σε κάποιο πράγμα. Τις ακολουθούν υποχρεωμένοι. Υποχρεωμένοι. Δηλαδή, άρα ενημερώνεται η κάθε κυβέρνηση από. Κάθε βουλή. Κάθε βουλή. Εναρμονίζει, ψηφίζει και εναρμονίζει τις τοπικές νομοθεσίες. Το κοινοτικό δίκαιο υπερέχει του εθνικού δικαίου. Mm-hmm. Μάλιστα. Το, λοιπόν, και γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί. Θέλω να σας πω κάτι. Κατηγορούμε για γραφειοκρατία την Ευρώπη που υπάρχει. Αλλά είναι εξ ανάγκης που υπάρχει. Δηλαδή δεν θα βγεις από το κοινοβούλιο και να πεις «Ουπς, κάναμε λάθος, ψηφίσαμε κάτι λάθος». Γιατί τι θα γίνει. Έρχεται ένα σχέδιο ψηφίσματος. Θα αναλάβει κάποιος ως εισηγητής και υπάρχουν κι άλλοι 7-8 σκιώδεις εισηγητές από τις πολιτικές ομάδες. Εγώ αν αναλάβω, αυτή τη στιγμή είμαι σκιώδης εισηγητής σε τρία report. Για να προχωρήσω πρέπει να έχω τη γνωμοδότηση της δικιάς μου πολιτικής ομάδας, του δικού μου συνεργάτη που θα μιλήσουμε, να επεξεργαστούμε, να δουλέψουμε, να το διαβάσουμε. Θα πάμε σε συναντήσεις με τον εισηγητή, μπορεί να χρειαστεί 3-4 φορές, να γίνουν οι τροπολογίες, να υπάρξουν συμβιβασμοί και να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα. Αυτός είναι ο τρόπος που δουλεύεις για να πάει στην επιτροπή να ψηφιστεί, μετά πάει στην Ολομέλεια. Είναι διαδικασία δηλαδή. Ναι, αυτό είναι διαδικασία, έχει δουλειά. Δηλαδή αυτό σας φόβησε στην αρχή όταν μόλις. Στην αρχή, αφού σας είπα, έβλεπα τα μάτια, λέω θέματα καταφέρω. Με φόβησε. Είχε κάποιους άλλους της ομάδας σας ή κάποιους άλλους Κύπρους ευρωβουλευτές να. Εμένα, για να είμαι ειλικρινής, η μία από τις συνεργάτητες μου είχε υπηρετήσει πριν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχε την εμπειρία και μια πολύ καλή επιλογή, η οποία ανάλαβε και μάλιστα έμαθε και το υπόλοιπο, τους άλλους δύο τους έβαλε στους ρυθμούς, καθώς και εμένα με καθοδήγησε σε πάρα πολύ. Η οικογένειά σας σε όλο αυτό, πώς ασχολείται με όλο αυτό, Αξικόρες μου, η μία είναι στην Αθήνα, σπουδάζει τώρα. Βεβαίως τότε που εκλέγηκα πρώτη φορά ήταν μαθήτριες και οι δύο. Ερχόμουν την Πέμπτη να ασχοληθώ μαζί τους, αλλά υποχρεώσεις. Πώς είναι αλήθεια. Α, βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες. Ναι, αυτή εδώ. Ναι, οι δύο μου κόρες. Οι κόρες. Είναι τα ονόματά τους. Η Χριστιάνα η μεγάλη και η Ευαγγελία είναι η μικρή. Μάλιστα. Η Ευαγγελία είναι στο. Η Χριστιανή είναι σε πανεπιστήμιο στην Κύπρο και τελειώνει βιολογία και θα πάει για μεταπτυχιακό στη βιοειθική θέλει. Mm-hmm. Και η μικρή είναι στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αρχιτέκτονας, είναι στο τρίτο έτος. Εντάξει. Να ρωτήσουμε τις κόρες σας που έχουμε μέσω Skype αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στην Ευαγγελία και στη Χριστιανά. Είναι στην Αθήνα και στην Κύπρο, έτσι. Μάλιστα. Καλησπέρα, έχουμε εδώ τον μπαμπά Δημήτρη Παπαδάκη. Γεια σας, τεράτη. Συγκινήθηκε, τον βλέπω εγώ. Δεν τον βλέπετε εσείς, αλλά εγώ τον βλέπω. Συγκινήθηκε. Ένας πατέρας με τις κόρες του, σίγουρα. Έτσι. Να πάμε στην Ευαγγελία πρώτα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για αυτή την παρέμβαση και τις δύο. Εγώ ευχαριστώ.
Λοιπόν, πέστε μας έτσι λίγο για τον πατέρα Δημήτρη Παπαδάκη, ο οποίος όταν βγήκε ευρωβουλευτής ήσασταν στο σχολείο, έτσι. Ναι, πώς είναι να έχεις πατέρα τον Δημήτρη Παπαδάκη? Εγώ είμαι 14, χριστιανά, ήταν 17, λίγο πιο μεγάλη. Ο παπάς μας πάντα ήταν ο ίδιος. Cool, πάντα, αστείος, η ψυχή της παρέας. Όποιος τον ξέρει, το πρόσωπο του μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό. Το επιβεβαιώσαν και οι φίλοι του που μας μίλησαν προηγουμένως, σίγουρα. Ναι, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε κάπου με τον παπά και να μην μας κάνει να γελάσουμε ή να μην... Είναι λίγο το κέντρο της προσοχής χωρίς να το επιδιώκει όμως. Είναι από τις ατάκες που λέει, έτσι. Ναι, 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 ναι. Εσείς ναι. Όλο αυτό που, γιατί είναι γνωστός και λόγω της δράσης του στα κινήματα, από ότι ήταν και ευρωβουλευτής τώρα, σίγουρα είναι σημαντικό. Πώς είναι αλήθεια να υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι γνωστός και προσπαθεί για να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών? Πώς είναι να έχεις τον πατέρα εκεί που προσπαθεί και το καλό όλων? Περήφανες νομίζω και οι δύο και ξέρουμε ότι ό,τι και να κάνει σκέφτεται πίσω ότι αν δείχνει πονέσει σε εμάς. Σε εμάς ως πατέρας ξέρει δηλαδή στην νεολαία τι αντίκτυπο μπορεί να έχουν οι πράξεις του. Σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μπορεί να επικοινωνήσει επίσης με την νεολαία, οπότε είναι ενήμερος, ψάχνει πράγματα, νοιάζεται. Και νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα για έναν πολιτικό, που δεν το βρίσκεις και πολύ συχνά. Οπότε από μικρές γνωρίζαμε ότι ο παπάς μας είναι κάτι ξεχωριστό στον χώρο που είναι. Χριστιανά, εσύ τι θα μας έλεγες για τον πατέρα, τον Δημήτρη τον Παπαδάκη? Θα συμφωνήσω με την Ευαγγελία. Νιώθω ωραία που έχω τον πατέρα μου να ασχολείται με διάφορα θέματα και προσπαθεί να κάνει... με τον δικό του τρόπο μια αναλλαγή. Νιώθω περήφανη γι' αυτό, γιατί δεν έχω έναν πατέρα ο οποίος απλά είναι εκεί για μια θέση. Ξέρω ότι δουλεύει, ξέρω ότι του αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει και ξέρω ότι ήταν ο σκοπός της ζωής του να κάνει μια αναλλαγή. Από νεαρή ηλικία το είχε αυτό. Από πολλές ιστορίες που ακούω από διάφορους κτλ. Και νιώθω ότι τούτον κάνει τούτη τη στιγμή. Προσπαθεί με τον δικό του τρόπο να αλλάξει και να κάνει την κοινωνία λίγο καλύτερη. Συζητά μαζί σας για τα θέματα τα οποία αφορούν τη δική σας την ηλικία? Ναι, αρκετά. Πολλές φορές τυχαίνει να μιλούμε για διάφορα ζητήματα τα οποία είναι στο Ευρωκοινοβούλιο hot topics, δηλαδή, γιατί θεωρεί ότι είναι σημαντικό να ακούει την νεολαία και να τα συζητά μαζί μας. Και αν και πολλές φορές έχουμε τις διαφωνίες μας, νιώθω ότι πάντα θα ακούσει την άποψή μας και θα τη λάβει υπόψη του για το τελικό, για την τελική του στάση. Μάλιστα, είναι σημαντικό αυτό. Από τους πιο αυστηρούς κριτές μου είναι η Χριστιανά και η Ευαγγελία. Πραγματικά, δηλαδή, πολλές φορές συζητούμε σημαντικά ζητήματα, όπως είπε η Χριστιανά, θα απούν την άποψή τους, θα μου κάνουν κριτική να πρέπει να είμαι λίγο πιο έντονος ή πρέπει να ασχοληθείς. Καταρχήν η γενιά τους, και χαίρομαι γι' αυτό, είναι ευαίσθητες για θέματα περιβάλλοντος και έχουν και μια άλλη κουλτούρα. Δηλαδή, ας πούμε, χάρηκα όταν έμαθα ότι τα παιδιά μου, χωρίς να τους το πει κανένας, επειδή και μάζευαν γόπες που πετάνε από τσίγαρα, ας πούμε, για να καθαρίσουν ή να καθαρίσουν δημόσιους χώρους, έχουν αυτή την ευαισθησία στην καθημερινότητα τους, όχι για το Θεαθήνε, γιατί νιώθουν πραγματικά ότι το περιβάλλον χρειάζεται παρέμβαση για να προστατευτεί και είναι πάρα πολύ έτσι επιθετικές σε αυτό με την καλή έννοια. Μάλιστα. Άρα γενικά, Ευαγγελία και Χριστιανά, ο άνθρωπος εδώ, Δημήτρης Παπαδάκης, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πρότυπο για εσάς. Ευαγγελία. Σαφώς. Ο παπάς μας έχει μια φιλοδοξία, αλλά είναι φιλόδοξος με το θετικό τον τρόπο. Δηλαδή, έχει στόχους, θα δουλέψει πάρα πολύ για να τους εκπληρώσει. Αλλά στην πορεία δεν θα καταπατήσει κάποιον άλλον. Και τούτον θαυμάζω το πάρα πολύ εγώ. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο του παπά. Και τούτο φαίνεται στο
συμβούλιο η δουλειά που κάνει, το πόσο προσπαθεί, το πόσο τα τελευταία 7 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, 7 ή 8 χρόνια στο Επιτροπή, έκανε τη διαφορά και όντως προσπάθησε να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Μάλιστα. Με τη βοήθεια των συνεργατών του και των φίλων του. Σίγουρα, και... σημαντικό. Ναι. Σας ευχαριστώ για αυτή την παρέμβαση. Ήταν η έκπληξη που είχαμε για τον Δημήτρη, δεν τον περίμενε. Πού να τον περιμένω. Τη στήσατε καλά πάντως. Ακριβώς. Ήτανε μαζί μας όταν τους μίλησα, λέει φυσικά. Και η Χριστιάνα που μίλησα, λέει φυσικά να μιλήσω με τον παπά μου, εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ να έχετε. Επίσης. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Η οικογένεια είναι σημαντικό κομμάτι σε αυτή την ιστορία. Νομίζω ότι κάνουμε, το κάνουμε για να βελτιώσουμε, να σου παραδώσουμε μια καλύτερη κοινωνία. Και νιώθω ότι είμαστε υπόλογοι, δυστυχώς. Δεν είναι η κοινωνία, τουλάχιστον που θα θέλαμε, να παραδώσουμε στα παιδιά μας. Μια κοινωνία αξιοκρατίας, μια κοινωνία ισότητας, μια κοινωνία που άλλος θα έχει ευκαιρίες, ο νέος άνθρωπος να μπει, να πιάσει την τύχη στα χέρια του. Έχουμε πάρα πολλά κακά και πρέπει να γίνουν θεσμικές αλλαγές και ρήξεις. Και βεβαίως χρειάζεται και η κοινωνία μας να αναλάβει το ρόλο τον οποίο μπορεί να διαδραματίσει. Δηλαδή και η ψήφος, επειδή έρχονται και οι βουλευτικές εκλογές, να πάνε να ψηφίσουν. Να επιλέξουν αυτούς που τους εκφράζουν. Τους τίμιους. Υπάρχουν και τίμοι, υπάρχουν και άτιμοι. Να κάνουν σωστές επιλογές, να βασανίζουν το μυαλό τους. Αλλά και από την άλλη. Και διαδηλώσεις καμιά φορά είναι καλές. Σε ολόκληρο τον κόσμο οι κοινωνίες εξεγείρονται και διαδηλώνουν για να υπάρξουν αλλαγές. Καλομάθαμε στην Κύπρο. Γίναμε κριτές του καναπέ και επαναστάτες του Facebook. Χρειάζεται να υπάρχει αυτή η κοινωνική δράση για να ασκείται πίεση στα κέντρα εξουσίας για να αλλάξει πράγματα τα οποία μας ενοχλούν. Διαφορετικά, αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται τις τύχες μας θα συνεχίσουν να συμπεριφέρονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ακριβώς. Να πάμε σε κάτι ευχάριστο όμως. Ποδοσφαιριστής. Όχι ποδοσφαιριστής. Εντάξει, παίζαμε ποδόσφαιρο όπως όλοι. Πού παίζατε ποδόσφαιρο? Εντάξει, παίζαμε στο σχολείο, ύστερα κάναμε την προπονήση στην Αθήνα. Εδώ είναι στην Αθήνα. Στην ομάδα που είχαμε, στην ομάδα που είχαμε στο φοιτητικό πρωτάθλημα. Εντάξει. Μάλιστα. Άρα ποδοσφαιριστής. Εντάξει. Εγώ βλέπω ότι τη στολή έτσι κανονικά. Ναι. Και ναι, εδώ, ναι, και μπαγκές, ναι, και μάλιστα. Ναι. Ήμουν ο σέντερ. Δηλαδή να τελειώσουμε τώρα και να πάμε έξω να παίξουμε ποδόσφαιρο. Όχι, νομίζω να πάθουμε κάποια σημεία. Δεν μας πρέπει πλέον. Εντάξει, μ' αρέσει το ποδόσφαιρο. Βεβαίως δεν μ' αρέσει να βλέπω αυτές όλες τις χιδιότητες που έχουμε και στην Κύπρο. Δεν φτάσαμε δύο φίλοι από τη Λεμεσό να βρίζουν ένα τον άλλον κτλ. Εμείς τις εποχές μας καθόμαστε, ήταν απολωνίστα δίπλα από τον αερίστα, να περιθάψουν και λίγο τον σπάνιο αριανό, να μα βρίσκαμε κανένα αριανό στην τάξη. Ήταν καλύτερα το πράγμα. Βλέπετε όμως ευχάριστα και το θυμάστε, ναι, ευχάριστα, και είναι σίγουρα σημαντικό αυτά τα παιδικά χρόνια, ναι, να μένουν στο μυαλό σας. Ευχαριστώ για αυτό το ταξίδι που μου χαρίσατε και στους τηλεθεατές. Φυσικά η δράση σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο, γενικά και η αγάπη σας για την πατρίδα είναι πολύ σημαντικά. Σας ευχαριστώ για αυτή την παρουσία σας. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για την άψογη φιλοξενία και τις εκπλήξεις. Τις εκπλήξεις. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι, για την εκπομπή Προσωπικότητες. Τέλος για απόψε, την ερχόμενη εβδομάδα εδώ θα είμαστε. Καλό βράδυ.